Γεια σε όλους μάγκες μου, και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για όλες τις αλλαγές που έφερε το μεγάλο Nexus event και η έκρηξη του ηφαιστείου. Μάγκες μου, ξαναλέω, ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς και εγώ ίδιος δεν έχουμε παρακολουθήσει όλο το event, όμως από τότε υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο YouTube, το έχουμε ανεβάσει και εμείς στο κανάλι και μπορούμε να δούμε πώς ακριβώς διεξάχθη όλο το Nexus event και το η έκρηξη του ηφαιστείου. Λοιπόν, μάγκες μου, από πάρα πολλούς αυτό το event το έχω ξαναπεί, θεωρείται το καλύτερο που έχει γίνει μέχρι στιγμή στο Fortnite. Και σε αυτόν το βίντεο θα εξετάσουμε τι άλλαξε στο παιχνίδι μετά από αυτόν τον τεράστιο event. Ασχέτως αν το είδαμε ή όχι, μάγκες, έφερε πολύ τρελές αλλαγές μαζί του και αυτό θα κάνουμε εδώ, να τις εξετάσουμε όλες μαζί. Λοιπόν, η πρώτη και πιο εμφανής αλλαγή που έχει και πάρα πολύ συζήτηση γύρω της είναι το unvaulting, δηλαδή η επιστροφή του drum gun στο παιχνίδι. Μάγκες μου, είναι ένα σπαμάρικο όπλο, το ξέρω, το λέτε συνεχώς. Κάποιοι το ήθελαν, κάποιοι δεν το ήθελαν. Είναι μια πολύ έντονη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αρχίστε να συνηθίζετε να το χρησιμοποιείτε πάλι μάγκες, γιατί δεν θα πάει πουθενά νομίζω σύντομα. Όποια και να είναι η άποψή σας για το όπλο, πρέπει να το χρησιμοποιούμε πλέον, γιατί είναι κακά τα ψέματα ένα από τα καλύτερα όπλα του Fortnite. Λοιπόν, μάγκες μου, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω για το όπλο και ο ίδιος θα το ψήφιζα. Παραπάνω νομίζω ξενερώσαμε με το γεγονός ότι κάποιοι από εμάς δεν έζησαν το event. Παρά με το ότι επέστρεψε τον drum gun, εγώ νομίζω σε 2-3 μέρες που θα ηρεμήσουν τα πνεύματα θα είμαστε όλοι χαρούμενοι και θα παίζουμε το παιχνίδι μας κανονικά. Χαίρομαι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, που επέστρεψε τον drum gun. Είναι ένα όπλο που ήθελα να δοκιμάσω πάρα πολύ, γιατί όταν βγήκε στη σεζόν 4 για πρώτη φορά ήμουν πολύ άχρηστος τότε, νουμπάς full. Τώρα που βελτιώθηκα σε κάποιο βαθμό, θέλω να το δοκιμάσω να δω πώς ακριβώς δουλεύει. Λοιπόν, μάγκες μου, τώρα πάμε να δούμε λίγες αλλαγές στο χάρτη και να συζητήσουμε γενικά τι έγινε. Λοιπόν, η πρώτη αλλαγή που είδαμε ήταν η εννοείται η έκρηξη του ηφαιστείου και με αυτόν τον τρόπο ο ουρανός, μάγκες, γέμισε στάχτη. Δηλαδή, όταν παίζουμε τώρα games, θα δείτε ότι το φωτισμός στο χάρτη είναι πιο σκούρος, είναι πιο καφέ, πιο μαύρος. Και είναι έτσι λίγο πιο σκοτεινό όλο το παιχνίδι. Είναι πολύ ωραία αλλαγή και εντυπωσιακή οπτικά, να δείτε πως ακριβώς, ειδικά όταν πέφτετε από το λεωφορείο, θα δείτε μεγάλη διαφορά στο φωτισμό του παιχνιδιού και είναι μια πολύ όμορφη αλλαγή οπτικά, τέλος πάντων. Το επόμενο, παιδιά, είναι κάτι που όλοι κλαίτε και μου λέτε να επιστρέψει πίσω, είναι η καταστροφή του Tilted Towers. Rest in peace, Tilted, RIP. Ήταν μια full try χαρταράδικη περιοχή. Δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον το αγαπημένο μας Tilted Towers. Έχει πάρα πολύ καιρό που φημολογείται ότι θα καταστραφεί και η Epic αυτή τη φορά σοβαρομιλούσε. Δεν άφησε τίποτε όρθιον. Ένα χτίριο έχει απομείνει. Το κτίριο που τόσο καιρό καταστρέφονταν και ξαναχτίζονταν. Μάγκες μου, επίσης το Retail Row έχει μια σημαντική αλλαγή. Έχει σαν έναν κομίτη στο κέντρο που καταστρέψε, ας πούμε, την πλατεία με τα καταστήματα. Και εννοείται το Polar Peak έχει και αυτό ραγίσει, όπως ακριβώς έδειχναν τα leaks. Αυτά, μάγκες μου, είναι όλες οι αλλαγές που έγιναν εξαιτίας του χθεσινού event, της έκρηξης του ηφαιστείου και του Nexus event. Δεν θα συζητήσουμε σε αυτόν το βίντεο τι να περιμένουμε μετά από το event, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε. Θα το αφήσουμε για αύριο αυτό, να βγουν και λίγα leaks και λίγες φήμες περισσότερες και να τις συζητήσουμε όλες σε ένα μεγάλο βίντεο, μάγκες. Γιατί δεν πιστεύω ότι τελειώσαμε εδώ. Θα παρατηρήσατε πάρα πολύ ότι γίνονται και σεισμοί ακόμα. Το ηφαίστειο επέστρεψε πίσω στην αρχική του μορφή και διάφορα άλλα. Ό,τι λούτλεγε ακόμα υπάρχει είναι πολύ ενδιαφέρον κιόλας. Άρα, μάγκες μου, θα έχουμε και επακόλουθα αυτού του event εκτός από αυτά που ξέρουμε ήδη. Μάγκες μου, like, share, subscribe στο κανάλι. Αυτές ήταν όλες οι αλλαγές που ήρθαν με το χθεσινό event. Θα τα πούμε και αύριο με άλλα βίντεο. Έχουμε και stream τη Δευτέρα 5-7. Θα ξαπαίξουμε Fortnite αύριο όλοι μαζί, τρελή παρέα. Κάνουμε λίγα customs, έχει πολύ καιρό να παίξετε όλοι. Καλή υπόλοιπη Κυριακή, να ξεκουραστείτε, μάγκες μου. Ξεκινούν και τα σχολεία για τους πιο πολλούς αύριο. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα 5-7 στο stream και εννοείται με άλλα βίντεο.